κυκλοφόρησε ένα υπέροχο βιβλίο άλλου συναδέλφου, το Γιαβόλ. Είναι η έρευνα του Γιώργου Χαρβαλιά για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, που υπολογίζεται σε 50 δισεκατομμύρια που τα έχει προφανέστατα πολύ ανάγκη η ελληνική οικονομία. Επειδή λοιπόν συντώνησε αυτή την εκδήλωση προχθές στη Λάρισα, λένε από το ακροατήριο να τη βάλουν τώρα οι δημοσιογράφοι στο debate. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δεν υπάρχουν καν ελεύθερες ερωτήσεις και τα πεδία έχουν καθοριστεί. Ενώ διαχρονικά καμιά κυβέρνηση δεν έχει απεμπολίσει αυτό το δικαίωμα. Η Πολωνία ζητάει ένα 3.300 δισεκατομμύρια από τη Γερμανία και έχουν πολύ καλή συνεργασία, ειδικά τώρα με το Ουκρανικό. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν ήρθε σε συνεννόηση και με τις αντιπολιτεύσεις, να έχουμε δηλαδή μια ομόφωνη απόφαση στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πούμε ότι πάμε να το κάνουμε, να το διεκδικήσουμε. Το λέω και σε σχέση με την κουβέντα για την αυτοδυναμία που κάναμε μόλις. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, κύριε Πολίζο, και όχι προς τα πίσω. Μιλάτε για μια υπόθεση η οποία αφορά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν την απαξιώνω, ούτε την υποβαθμίζω. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ μείζονες, πολύ σημαντικές μείζονες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είναι η κλιματική κρίση, είναι η ψηφιακή επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με την προσέλκυση καλών επενδύσεων στην Ευρώπη, ώστε να μην χάσουμε την παραγωγική μας βάση. Νομίζω ότι αν αναλωνόμαστε σε ζητήματα τα οποία αφορούν το παρελθόν, χάνουμε τη μάχη για το μέλλον. Και πρέπει να αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που κοιτάμε προς τα μπρος και προφανώς χτίζουμε με πατριωτική ευθύνη, με υπεύθυνο πατριωτισμό, μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Καταλαβαίνω από την απάντησή σας ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάποια σχετική κίνηση.